Δεύτερη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός. Και πολύ Ξανθιώτες τι είναι, Παναθηναϊκός. Πάμε ρε και να μιλήσει ο άνθρωπος. Πάμε να μιλήσει ο Γιάννης, το παιδί είναι στη γραμμή. Κανείτε, ναι. Γιατί είναι βριάζει να μάρει ψήσεις το χωπιούνε. Μήπως πρέπει να σε κάνω καμία βόλτα στην επαρχία, λίγο να πάρεις, λίγο να δεις τι γίνεται. Ρε Τζόρνταν, κανείτε. Είναι εγκλωβισμένος εδώ στην πόλη χρόνια και δεν ξέρει τι γίνεται έξω, ρε φίλε. Ναι, δεν έχω πάει Ελλάδα. Έλα ρε Γιάννη, μίλα. Δωδεκάνησα, πόσα έχεις πάει, Δωδεκάνησα. 150 χώρες. Δωδεκάνησα. Μάριο, φτάνει. Σε ποια νησιά πήγες? Και στη Ρόδο και στην Κό και στην Κάλυμνο. Αυτά είναι Δωδεκάνησα, αυτά είναι τα νησιά τα Δωδεκάνησα. Είναι απέναντι το. Είναι περίπου 35 νησιά. Τώρα σου πω. Έχω πάει σε 18. Πάμε παρακάτω. Τα Δωδεκάνησα είναι 35. Τα Δωδεκάνησα είναι 35 νησιά. Ακούστε τι. Τα Δωδεκάνησα δεν είναι 12. Πόσα είναι? Φτάνει 35. Ρε με τα κολόνια. Να σου γράψω τώρα 20-25. Κυκλάδες που έχεις πάει. Θα τα λέγανε 25 νησιά. Κυκλάδες που έχεις πάει. Σύρο, Μήκο, Σύρο, Νάξο, Μήκονο. Ναι. Και όταν λες πήγες πόσο έμεινες, ας πούμε Σύρο, πόσο έμεινες? Ήταν το κομπλεξικό πήγα... τώρα. Ένα λεπτό λίγο ρε. Κομπλεξικός είσαι Γιάννη. Ένα λεπτό. Πήγα... Δεν είσαι κομπλεξικό. Πήγα καμιά 30 φορές. Πού μου λες να πιστεύω, έχω πάει στην Ελλάδα. Όχι. Ελλάδα έχω πάει σε 259 μέρη. Εσύ. Εγώ, ναι. Εγώ, για μένα μιλάω. Λοιπόν, για σένα άκου λίγο. Και όταν λέω έχω πάει, έχω περάσει. Ναι. Ας πούμε, σύμφωνα, έχω πάει 7 φορές. Όχι, ψέματα, 6 φορές. 6 φορές. Μέσο ώρα έμεινα, μέσο ώρα 9 μέρες. Πήγες διακοπές. Τι έκανες? Στη Σύφνο. Όχι, εκεί που πήγαινες, τι έκανες? Όχι, έσκαβα τέτοιο. Σε εγώ πήγαινα για δουλειά, ρε φίλε. Για δουλειές πήγαινα. Εγώ πήγαινα διακοπές. Εντάξει. Άρα δηλαδή. Δεν κάνει, με κάνει βλάκα αυτό, δεν κατάλαβα. Όχι, ρε, διακοπές κάθε χρόνο πήγαινες. Μα τι λες τώρα. Να δώσω πόσα μέρη πήγαινε. Κάπου πάω διακοπές. Περίμενε λίγο, ρε, θα μείνει. Πάτε για ένα καφέ και πείτε τα, ρε παιδιά. Πώς να δείτε το τώρα. Το χρόνο τι μου λες τώρα, ανάμεσα να με πάρει σε ελληνική επαρχία, να δω επαρχία. Εσένα περιμένω. Πάμε, ρε Γιάννη, ακούμε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Δεν ξέρει τι γίνεται στην επαρχία γι' αυτό. Θέλει να μιλήσει για τον Πάουκ. Θέλει να μιλήσει για τον Πάουκ ο άνθρωπος. Δεν ξέρει τι γίνεται στην επαρχία. Τι να ξέρει στην επαρχία τι γίνεται στην επαρχία. Σταματήστε, ρε, φτάνει, ρε. Λέγε, λέγε. Πάμε, ρε Γιάννη. Εσύ να δεις που θα γίνεται κολλητή φίλη, να το δεις. Είμαστε, όχι θα γίνει. Γιάννη, έλα, πάμε και μη σχολιάζεις παραπάνω γιατί. Πάμε. Όχι, αυτό θέλω να σχολιάσω. Εσύ, ρε Μάριε, δεν στοχοποιείς τη δουλειά των άλλων. Και σε πείραξε ένας που έκανε κριτική στη. Τη δουλειά των άλλων. Στα μικρόφωνα. Στοχοποιείς από ποτέ εγώ τη μαναβική του Τζόρνταν. Άκου λίγο επειδή το τραγουδάς αυτό. Ο Τζόρνταν κάνει 4 δουλειές. Άκου λίγο. Άκου, ασλαμά. Η βασική σου ξέρω ότι είναι μανάβη. Άκου λίγο. Επειδή το λες υποτιμητικά και με πειράζει. Λάθος κάνεις. Εμένα άκου, μου ανοίξει άλλο ένα μανάβικο. Σταματάω και εδώ. Άκου λίγο. Το έχω πει στο Χατζινάκι. Άκου λίγο. Το πες εσύ, τα ακούει ο άλλος και βγαίνει ο κάθε μαλάκας και λέει βλακίες εδώ. Άκου λίγο. Εγώ κάνω 4 δουλειές. Έχω και ένα μαγαζί. Το οποίο είναι οικογενειακή επιχείρηση και δουλεύει οικογένεια. Μπράβο, πέστε. Ναι. Αν νομίζεις ότι θες να υποτιμήσεις κάτι από αυτό, είσαι μακράν. Δεν υποτιμώ τίποτα, ρε φίλε. 4 δουλειές. Εγώ, αν είχα μανάβικο. Άντε πάλι, άμα είχα μανάβικο. Εγώ, αν είχα αύριο το πρωί μανάβικο, σταματάω από εδώ που είμαι. Θα ζώσουμε. Να σε κάνω να σταματήσει. Φίλε, από το μανάβι που ψωνίζω εγώ το βασικό στη γειτονιά μου, έχει 4x4 και άρα 2 αυτοκίνητα. Τον κοιτάω και χαζεύω. Γιατί δεν κάνεις ένα γυρίσκο. Και έχει και 5 γκόμενες. Ναι. Δεν με πει οικονομικά, δεν με παίρνει. Θα σε κάνω ένα, σταματείς. Μπορείς. Ναι. Με ξεχνάς, δεν με κάνεις. Ναι, ντόπρα. Θα σταματείς. Δηλαδή θα μου δώσεις κεφάλαια εσύ. Τι κεφάλαια, σε κάνω ένα μαγαζιά δουλέψεις. Μπορείς. Ναι. Θα σταματείς. Θα το στείλεις εσύ. Ναι. Βέβαια. Θα σταματήσεις. Δεν, ναι, ρε φίλε. Ή θα πας τα μούτρα σου σε 2 μήνες μέσα. Βρε, ας τα φάω εκεί. Τι ας τα φάω εκεί. Βρε, ας τα φάω εκεί. Το περπατήσεις. 2 μήνες θα είναι με το κεφάλι μέσα θα είναι. Με τα μπούνια μέσα θα είναι. Πες για τον ΠΑΟΚ που θες, Γιάννη, για τον ΠΑΟΚ που θες. Άρχεται το πελάτη και το ρωτάει. Όχι, δεν είπα για τον ΠΑΟΚ. Είπα αυτό. Ότι δεν θα στοχοποιήσει τον Τζόρνταν, δεν θα στοχοποιήσει τον Τρέγια και άλλους ΠΑΟΞίδες που τους θεωρείς αμόρφωτους. Ναι. Δεν φταίει. Δεν θεωρώ κανέναν αμόρφωτο αν δεν είναι. Συνέχισε. Ναι, αυτό που λες. Μόνο αυτό που λες είναι κόμπιξη κακία. Τι είναι αυτό που λες. Καλή απάντηση. Τι είναι αυτό που δεν θεωρώ κανέναν, επαναλαμβάνω. Δηλαδή, αν πει εμένα κάποιο αμόρφωτο, θα του πω φίλε, τεκμηρίωσε το, εξήγησε, τι θες να πει. Εγώ όχι, ρε φίλε. Επίσης, μιλάς για άτομο τώρα που δεν είναι εδώ ένας. Και είμαστε φίλοι. Είστε φίλοι πώς, όταν το λες ελατρεύω και σε αγαπάω, ή όταν το διακόπτεις και το λες ότι λες μόνο κλισέ και ότι τι είναι αυτά που λες. Ας πει ότι. Όταν λέει, βέβαια, όταν κάποιος ξεκινάει και χρησιμοποιεί σε ποδοσφαιρική ανάλυση, με τα κλισέ έχω πρόβλημα, φίλε. Γιάννη. Ένα μήνε, με τα κλισέ έχω πρόβλημα σε οτιδήποτε. Άρα δεν σέβεσαι. Έχω μαλώσει. Και με πολύ 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 καλό μου φίλο. Λέω φίλε, σε παρακαλώ, έχεις πει 3 κλισέ σε ένα λεπτό. Εσύ. Δεν αντέχω. Ξέρεις τι κάνεις εσύ, επειδή έχεις μείνει, δεν έχεις δυνατή φωνή πλέον στα μικρόφωνα, κράζεις ας πούμε το τι κόσμο που είναι αμόρφωτος και αυτούς. Τι δεν έχω. Πού έχεις δυνατή φωνή. Δεν έχεις δυνατή φωνή σε μικρόφωνο, πού είσαι.
Στο Μαρμίτα δεν είμαι. Μικρόφωνο. Κάθε μέρα κοπή έχω. Και κάθε πρωί, 8 με 10 Δευτέρα με Παρασκευή, Yellow Radio 101,7. Τι ακροαματικό. Δόξα τω Θεώ, προψέ, είχα μηνύματα από 30 παοξίδες. Μόνο παοξίδες. Τι ακροαματικό. Σε βρήκα και δεν. Ούτε στο 30 πλάκα κάνει τώρα. Και δεν. Τι να μάθει. Ο γελό. Τι να μάθω. Μάθε. 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 Τι να μάθω, έμαθα. Και ειδικά ξέρω. Μετά από αποτυχίες του Άρη, σώμα από παοξίδες. Οι 30 παοξίδες έκανε σε βρίζαν ή μιλούσε εγώ. Όχι, στέλνουμε μηνύματα τρελά. Το γέλο ούτε οι Αριανοί δεν το ακούνε. Οι Αριανοί ακούνε Μετρόπολης και παοξίδες και Λίμπερο για να κράζουν τους παοξίδες. Γέλα βρε τώρα. Ναι. Τι λες, εντάξει, δε, τώρα τι να σε πω. Πάντως τη στοχοποίηση αφού την κάνεις και εσύ και στον Τζόρνταν και στον Τρέγια και σε άλλους παοξίδες αμόρφωτους, θα τη δέχεσαι και εσύ για κριτική, έτσι. Δεν στοχοποιώ κανένα στη δουλειά του. Μια χαρά έχει στοχοποίηση. Όταν έλεγε ο Jukebox ότι είναι εργατικό στον Τζόρνταν, έλεγε στη μαναβική εννοεί. Γιατί από ραδιόφωνο. Τα έχω ακούσει, αλλά τα ξέρω εγώ, εντάξει. Τα έχει πει αυτά τώρα. Ο Τζόρνταν κάνει μια εκπομπή τηλεοπτική. Δεν μου λες, ρε φίλε, μεγάλε παοξί, Γιάννη. Θα πει κάτι άλλο με μένα, πριν ασχοληθεί. Γιάννη. Κι άλλο παοξί. Ε, Γιάννη. Τι ταλκά έχετε, ρε παοξί. Κάνει μια εκπομπή τηλεοπτική. Τι ταλκά έχει, ρε καραδασάκο. Χωρί τεχνική υποστήριξη, χωρί τίποτα. Μόνο του πάει απευθεία από τη δουλειά, τρέχει μπαίνει μέσα. Και έχει χιλιάδες προβολές στο ίντερνετ. Μάθε για μένα τι γίνεται στο ίντερνετ. Μάθε τι γίνεται γέλο και πιο πριν από μένα και σε μένα 8 με 10 και στον μετά από μένα. Και Μαρμίτα, σα στηρίζω και γουστάρω και την παρέα σου, έτσι. Και Μαρμίτα, βλέπω και το Χατζινάκο και σένα. Αυτά σα γουστάρει. Άρα μια φορά μα γουστάρει, εντάξει. Α, γι' αυτό γουστάρει, Σλαμά, γιατί έχει το πνεύμα αυτό, ρε φίλε. Αυτό είναι. Εντάξει, δεν λέω. Ναι, Γιάννη, τι μουσική. Γιάννη, τι μουσική ακούσα, αγόρι μου. Ποντιακά μόνο. Ποντιακά, πες με έτσι, εντάξει. Ναι. Με κάλυψε. Σε πληροφορώ, Γιάννη. Εγώ είμαι αμόρφωτο. Όχι, ρε. Μεταπτυχιακό στην βιοχημία έχω. Μπράβο, και ακού ποντιακά. Και λίγο, άκου και λίγο Χατζηδάκι. Θα σε βοηθήσει. Γιάννη, να πες του άκου και λίγο Μάνο Χατζηδάκη και λίγο Νίκος Καλκότα. Θα σε βοηθήσει. Στήσει η καλλιέργειά μου, ας πούμε ότι είμαι καλλιέργητος. Όχι, αγόρι μου, θα σε βοηθήσει. Γιάννη, θα το ανοίξει αυτό το ρημάδι. Πες το μυαλό για να λειτουργήσει. Το μυαλό είναι σαν το αλεξίπτωτο. Για να λειτουργήσει πρέπει να είναι ανοιχτό. Άμπραβο, τα πανεπιστήμια. Γιάννη, άκουσε με λίγο. Κατάλαβες. Τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία, Γιάννη, μοιράζουν ειδικότητες, δεν μοιράζουν προσωπικότητες. Έτσι να του πει ο Ασλάμα. Το ξέρω, ναι. Μα δεν μίλησα για πανεπιστήμιο, για μουσική μίλησα. Για μόρφωση μίλησες. Για μουσική μίλησα. Για γιατί άλλο η καλλιέργεια. Αυτοί νομίζουν ότι. Κι άλλο η εξειδικευμένη γνώση. Ένα πτυχίο, θα το ότι το παλικάρι απέναντί μου ξέρει 30 πόντους υπολογιστές και εγώ δεν ξέρω, δεν τον κάνει πιο καλλιεργημένο. Εγώ δεν πέρασα για πριν 35 μπορεί χρόνια. Μπορεί να είναι από την καλλιέργειά του. Γιάννη, πριν 35 χρόνια δεν πέρασα γυμναστική ακαδημία για τρία μόρια. Και έχει κάνει την κοιλιά αυτή τώρα. Ξέρεις, τώρα έχει να λέει, ναι. Άμπραβο. Ξέρεις, ήταν τρία μόρια, μισή μονάδα. Ξέρω, βέβαια. Ένα μάθημα που το έγραψα 12, αν το έγραφα 13, πέρναγα. Και εγώ δεν μπήκα βιομηχανική για μία μονάδα, δεν ξέρω. Κατάλαβες. Άλλο η καλλιέργεια και άλλο η εξειδικευμένη γνώση. Έριξα σφαίρα στο Καφτατζόγλιο 14 και 12 και βγήκα τρίτο σε 2.500. Καλά, τώρα μιλά σοβαρά. Λες δημόσια ότι πυροβόλησε. Τι λες τώρα, ρε. Σφαίρα, ρε. Σφαίρα, μαλάκα να πω. Α, sorry, sorry. Μάρι, είσαι καλλιέργητο. Είναι ότι είναι πολύ κλειστό το δικό μας το μυαλό και υπερβολικά ανοιχτό του Μάριου. Α, τον έχω Χατζηδάκη να ανοίξει αυτό το. Θα πέρναγα πανελίνο. Θα σπαγα το πανελίνο ρεκόρ. Διάβασε και λίγο καρδιωτάκι. Δεν με νοιάζει. Μόνο ποντιακά. Και λίγο καρδιωτάκι θα σε βοηθήσει. Μόνο ποντιακά για να έχει τα γόρι μου. Μόνο ποντιακά. Όλοι κατακρίνουν τους ποντίους, αλλά από το λέμε μέχρι την καλαμάτα. Αύριο, άκουσέ με, Γιάννη. Θα παίξω αύριο. Δεν ακούω γέλο για ιδεολογικούς σκοπούς. Θα παίξω ιδεολογικούς. Δεν θέλω παίξεις. Ιδεολογικούς. Α, εννοείς οπαδικούς. Sorry, νόμιζα ιδεολογικούς. Οι ομάδες του Καρπίδη και φάγανε. Γιατί δεν έχεις κάποιο πολιτικό στιγμή. Δεν καταλαβαίνεις. Δούλευε στα μάρκια του Καρπίδη και φάγε κανόνι. Το άκουσες. Όχι, ρε, αποκλείεται. Αυτό είναι θέμα με τον Καρυπίδη. Τι είμαι εγώ, ρε φίλο Καρυπίδη. Επίσης ο γέλο δεν είναι του Καρυπίδη. Κάτσε να το πήρε, να το ακούεις. Να ακούσει. Για πες τον Καρυπίδη. Ναι, εγώ οτιδήποτε επαφή με Άρης και στήριξη Άρη δεν μπορώ, γιατί δούλευα ένα καλοκαίρι να βγάλω το μηνιάτικό μου. Και να βγάλω τα χάνη. Και έφαγα κανόνι, ναι. Και δεν είναι αυτό. Πριν γίνει αυτό, άκουγε, α πούμε. Εγώ δούλευα. Ορίστε. Πριν από αυτό, άκουγε. Άρα συνέβη δεν αυτό ακούσω, ας πούμε, και στιγμάτισε τον ψυχισμό σου. Εσύ αυτό κατάλαβες. Αυτό κατάλαβα. Από αυτό που είχα να πω, ενώ δεν γουστάρω να ακούω Yellow Radio για τον λόγο που σου είπα. Με τον Άρη δεν θέλω καμία επαφή. Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι ωραίο. Καλά κάνεις. Βρέκα παλικάρι μου, καλά κάνεις.
Είναι ένα οπαδικό ραδιόφωνο, ρε. Τελείωσε. Δεν χρειάζεται. Εμένα μου ακούνε. Το γέλο το ακούνε και πάρα πολύ. Τη δικιά μου εκπομπή. Την προηγούμενη, το εξημέρωμα. Και το πρωινό contact με τον Κωνσταντίνο Τσακίρη. Που είναι απίστευτη κοινωνικοπολιτική εκπομπή. Για να ξέρουμε γιατί πήγε γέλο, έτσι. Με απίστευτο πνεύμα. Έτσι, το παιδί με απίστευτο πνεύμα, βγάζουμε τους πάντες. Ηθοποιούς, συνθέτες, τραγουδιστές, πολιτικούς. Πόσο τα εκατομμύρια, έτσι. Στο στούντιό του ο Γέλο έφερε το Στράτο Σιμόπουλο, τον βουλευτή. Της Νέας Δημοκρατίας. Ο παδό του ΠΑΟΚ. Αμηδέν μπορεί. Φόλα ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι. Πόσο τα εκατομμύρια. Επίσης θα πω. Έλα, ένα δευτερόλεπτο. Πού να θέλω να γελά, να τα δει. Θα στα πει άλλο επίσημα. Θα μπορούμε να διαβάσουμε άλλο. Τζορντάν. Αυτό με, στο γύρο που άναξε αυτή την ιστορία με τα ψαράκια, θα είναι και ο Αντώνης ο πολιτής. Χτυπάς το ψωμί μου, αυτό κάνεις. Αυτό κάνεις. Χτυπάς το ψωμί μου. Γιατί ρε Μαρία. Γιατί από αυτό εγώ θα επιβιώσω. Μην ξέρεσαι, μην τρελαίνεσαι. Λέγε ρε Γιάννη. Χτυπάω εγώ τη δικιά σου ζωή, το δικό σου ψωμί. Καταρχήν ηρέμησε. Εντάξει. Καταρχήν ηρέμησε. Και ο άλλος θέλει μήνυμα, έχει δίκιο. Έχουμε βγάλει 7 γραμμές. 7 γραμμές. Την προηγούμενη κυρία έχει βγάλει, αφού συντονίσε. Κόψτον, πάμε επόμενη γραμμή. Κόψτον. Και για ποιο σου χτυπάει, για ποιο σου μίλησε για τη δικιά σου εκπομπή. Δεν παίζει με το ψωμί μου. Επειδή εγώ δεν θέλω να ακούω γέλο. Τι λε. Μην όχι. Να μην χύσει φορά να τι λε, πάμε να κάνω. Δεν ακούω αυτά εδώ που. Σε αυτό που δουλεύει αυτό. Που είναι ελάσολε. Τι να ακούω. Έτσι το γέλο θα ακούω. Το ελάσολε. Δεν είπα αυτό. Με αυτό δεν θυμάσαι καλά κάνει. Για την εκπομπή σου είναι μια χαρά εκπομπή και ωραία. Εγώ εκπομπή σου ακούω. Από τα μεγαλύτερα να ξέρει. Το ελάσολε είναι από τα μεγαλύτερα. Σε τι πράγμα. Σε ακροματικότητα. Δηλαδή στα παιδιά, σε τι εννοεί. Ακροματικό... Είναι στα 5 πρώτα, ας πούμε. Εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα σίγουρα. Στα 5 πρώτα. Εννοείται. Στα 5 πρώτα. Βέβαια. Εγώ λέω πως όχι. Ψάξω να το δεις. Γιατί ψάξει εσύ με το γέλο. Το γέλο δεν υπάρχει στο πίνακα. Λοιπόν, πάμε. Για χαρά. Δεν ξέρει γιατί τι γίνεται. Γι' αυτό τι να γίνει. Γιατί δεν ξέρει γι' αυτό. Πάμε. Έλα.